Υπάρχουν όμως σε κάποιους μεσημβρινούς και θα μας τα πει, υπάρχουν σημεία τα οποία θέλουν, δηλαδή τα οποία είναι 9, 10 και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό και είναι διακεκομμένα εκεί πέρα. Αυτό το νόημα, η διακοπή. Για ρώτα, δηλαδή. Για αυτό το λόγο, μετά, έχει αυτό. Это там нет точек. Там нет точек, Фоль сказал, точек нет. А, Лея, все в дата семья, так увидите, гляди, я хитая ена, а кем это тесера. И парку на севрени, опу, а в дата семья, где это метрати, я тебе дивну клюрофолия, где не парку семья, гляди. То есть они фактически есть, но они несут никакого нагрузки. Они не имеют информации. Три, кидай среда и парку, пошло пять. Από 8 και πάλι εμείς δεν ελέγχουμε για ποιο λόγο. Γιατί γίνεται επανάληψη. Γιατί ουσιαστικά είναι μία επιβεβαίωση των μετρήσεων που ήδη κάναμε από τα σημεία 1 και 7. Αλλά λέει ότι υπάρχουν όμως σημεία στους μεσημβρινούς τα οποία είναι 9, 10 και είναι πολύ σημαντικά. Θα μας τα πει. Κοιτάξτε, ξεκινάει να πει. Μεριτιάν λυμφατίσκη. Αρχίζουμε και γράφουμε. Μεσημβρινός λυμφικού συστήματος. 28 είναι πριν. Первая точка отвечает за состояние миндалин. Λοιπόν, το πρώτο σημείο αντιστοιχεί στα, μας λέει την κατάσταση των αμυγδαλών. Что может быть? Показатели могут быть как высокие, так и низкие. Если показатели высокие, это в пользу воспалительных реакций. Ангины. Ангина такая, 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 такая. Хронический тонзиллит, то есть гипертрофия миндалин, но воспаление. То есть они гипертрофированы и сейчас воспаление. Опять высокие показатели. Либо, вот и патологии, и которые могут быть, это диафора иди амигдалитидас. А когда они ψηλοί, извините, когда они ψηλοί дикτες, в этом то сημείο έχουν диафора иди амигдалитидас. Διάφορες λαριγκίτιδες. Λαριγκίτιδες, νόνο λαριγκίτιδες. Τονζιλίτιδες ή αμυγδαλίτιδες. Αγγίνα. Αγγίνα, так и есть. Φαρυγκίτιδα, μήπως θέλει να πει. Φαρυγκίτιδα. Φαρυγκίτιδα. Αγγίνα, φαρυγκίτιδα. Yes, yes, yes. Λοιπόν, οπότε, διάφορες φαρυγκίτιδες. Что может быть? Υπάρχει υπερτροφία, αλλά έχουμε την οξία κατάσταση, έτσι. Μπορεί να είναι και χρόνια, αλλά πάλι σε οξία κατάσταση. Φλεγμονή. Στους ψηλούς δείχτες, έτσι. Может быть, кисты миндалин. Μπορεί να υπάρχει κίστη στις αμυγδαλές. Доброкачественные, злокачественные опухоли могут быть. Μπορεί να υπάρχουν καλοίδι και κακοίδι όγκοι. Αυτά στους υψηλούς δείκτες. Πάμε πάλι από την αρχή λίγο να δείξουμε δουλειάς μόνο. Могут быть как высокие, так и низкие. В зависимости от того, это воспаление сейчас или находится в хронической стадии. Καλά, εντάξει, αλλά χάνεις χρόνο τώρα. Ναι, 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 δεν είναι γραμμένα, αυτά και πρέπει να τα γράψουμε. Λοιπόν, πάμε. Είμαι σημείο, είναι ψηλοί δείκτες. Την αρχή. Λοιπόν, στους ψηλούς δείκτες είναι η φαρυγκίτιδα, διάφορα είδη φαρυγκίτιδας, η λαριγκίτιδας, αμυγδαλίτιδας, συγγνώμη, φαρυγκίτιδας και αμυγδαλίτιδας. Μπορεί να είναι πάντα στη φλεγμονή όμως. Μπορεί να είναι ακόμα και χρόνια φαρυγκίτιδα, αλλά στην κατάσταση φλεγμονής για να έχεις ψηλούς δείκτες. Κατά τα άλλα, είτε ψηλοί είτε χαμηλοί δείκτες, έχουμε παρακάτω, πώς το λένε, παθολογίες. Είπαμε ότι μπορούν να υπάρχουν κίστες στις αμυγδαλές, μπορούν να υπάρχουν καλοήθη και κακοήθη όμως. Όταν είναι και υψηλή και χαμηλή. Υψηλή, ναι, και χαμηλή. Γενικά. Γενικά οι παθολογίες, όποιους δείκτες και να σου βγάλει, εκτός από φυσιολογικούς. В зависимости от того, в какой стадии находится, киста может быть, это же как бы хроническое заболевание, да? Но она может и нагноиться, и лопнуть, тогда показатель будет высокий. Лепон, лей, вот парадигма душвари, вот они, мы кисты с амигдалес, а в тени хрония патология. А лабори нас вгали в шулюш дейтес, яди, эхи фтиакси пио, эхи, пошто лене, эхи бисты мия оксия катастас. Οπότε μπορεί να σου βγάλει η κίστη, μπορεί να σου βγάλει και ψηλό δείκτη και χαμηλό δείκτη. Είπαμε,
Κίστες σε μυγδαλέα. Κίστες και είπαμε καλοήθη και καλοήθη και καλοήθη και κακοήθη όγκη. Τι άλλο είπατε. Αυτό, αυτό. Αυτά. Не забывайте о том, что забыла все. Сама забыла. Может быть, удаленные миндалины. Смысла тогда как бы смотреть особого нет. Если вы спросили об алатонзилэктомии, то как бы там пусто сейчас относительно. То есть можно идти дальше, опускать. А точка все равно сохраняется патологическая. То есть вы можете на ней что-то посмотреть, когда. Там все равно в перитонзиллярном пространстве могут проживать какие-то грибы. То есть вы тогда не смотрите ангина, тонзиллит, зачем? Аллергические нагрузки. Аллергические нагрузки, конечно. Лепон, лей, что может на эхи гини амигдалектоми. На мин ипартен амигдалес, эти. Алла, о диктис, та мас дикни, тин катастаси, της πρόσθεσης και οπίστης καμάρας, δηλαδή του χώρου γύρω από τις αμυγδαλές. Και μπορεί να υπάρχουν επίσης αλλεργικές αντιδράσεις